Βαγγέλης Γιουβρής, κατεβαίνει στα Τρίκαλα, με ποιο κόμμα? Με την Ένωση Κεντρών, με τον Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο του κόμματος, και προσπαθούμε να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες να καταλάβουν ότι η ψήφο τους έχει μεγάλη σημασία σε αυτές τις εκλογές, για να αναδείξει το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη να μπει στη Βουλή και να πάρει μεγάλη πλειοψηφία. Βαγγέλη, είσαι ένας νέος άνθρωπος. Ξεκινάς, κατεβαίνεις για πρώτη φορά με κόμμα, σωστά? Είναι πρώτη φορά, ναι. Είμαι και εγώ, να μιλήσω λίγο για μένα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Οι λόγοι που με οδήγησαν να κατέβω υποψήφιο είναι η αγανάκτηση, την μεγαλύτερη, όπως όλοι οι Έλληνες έχουν αυτή την αγανάκτηση, που με τη σειρά της η αγανάκτηση έγινε αντίδραση. Για το αδιέξοδο, αυτό που μας έχει φέρει μέχρι τώρα οι παλιές κυβερνήσεις, επί χρόνια ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι ένα άτομο που δεν ποτέ στη ζωή μου έχω ασχοληθεί με το κατεπάγγελμα με την πολιτική και ούτε έχω σκοπό να το πράξω αυτό. Είμαι ένας καθημερινός πολίτης όπως όλοι, με τις ανησυχίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε για να βιώσουμε όλοι οι Έλληνες. Βαγγέλη, η κρίση έχει πλήξει τα Τρίκαλα φυσικά όπως την υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρείς ότι αν συνεχίσει έτσι ο δρόμος των μνημονίων και της οικονομικής πολιτικής όπως εφαρμόζονται μεγάλα κόμματα, υπάρχει δρόμος να βγούμε ποτέ από την κρίση? Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την κρίση. Αν δεν γίνει ένα σημάζεμα, ένα νοικοκύρεμα. Αν δεν γίνει ένα νοικοκύρεμα πρώτα στο σπίτι μας, και εννοώ στο σπίτι του λαού, που αυτό είναι η Βουλή, έτσι, αν δεν ξεκινήσει από εκεί να δώσει το παράδειγμα στους Έλληνες να μην φοροδιαφεύγουν και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δεν πρόκειται. Οπότε αυτά φωνάζει η Ένωση Κεντρών και το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, να γίνει ένα νοικοκύρεμα, να ξεκινήσει από τη Βουλή. Και έρχομαι σε αυτά που λέει το κόμμα και οι θέσεις που είναι του κόμματος, που θέλει τα βασικά σημεία, και χθες που μίλησε στην συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση ο Πρόεδρος, είπε ότι ούτε καν θα δεχθεί να συναντηθεί μαζί τους. Απλά θα τους στείλει σε ένα απλό χαρτάκι τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν. Και αν τις κάνουν, θα τους στηρίξει. Αν δεν τις κάνουν, δεν θα τους στηρίξει καθόλου. Οπότε μίλησε για μια προγραμματική σύγκληση σε περίπτωση που η Ένωση Κεντρών μπει στη Βουλή. Πόσο από τον κόσμο με τον οποίο μιλάς στα Τρίκαλα, πώς βλέπεις την αντίδρασή του ως προς το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη? Έχει μεγάλη αποδοχή. Και ιδίως στους νέους ανθρώπους. Που οι νέοι άνθρωποι, γιατί το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, όπως και τα μικρά κόμματα, μην γελιάμαστε, δεν έχουν μεγάλη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακροαματικότητα. Δεν τους εμφανίζουν καν για να έχουν ακροαματικότητα. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η εμφάνιση, δεν υπάρχει το χρήμα να κινηθεί, έχει στραφεί το κόμμα στο διαδίκτυο και από εκεί μέσα προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους. Και όσο επιτοπλίστων, οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι οι νέοι. Και οι νέοι όλοι το γνωρίζουν και όλοι θα ψηφίσουν τον Βασίλη Λεβέντη. Με όσους έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, δεν είναι κανένας, μα κανένας αρνητικός. Ο Βαγγέλης Γιουβρής μένει στα Τρίκαλα όλη τη ζωή. Έχει μια οικογένεια. Έτσι. Έχει παιδιά. Ναι. Γνωρίζει από κοντά την αγωνία του πατέρα για να μεγαλώσει τα παιδιά του μέσα από ένα σύστημα υγείας και ένα σύστημα παιδείας που στην Ελλάδα έχουν διαλυθεί. Και για πρώτη φορά λοιπόν στη ζωή του κατεβαίνει με ένα κόμμα, αλλά γιατί με τον Βασίλη Λεβέντη? Θα μπορούσε να κατέβει με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Γιατί επέλεξες το Λεβέντη? Είναι αυτό που ακούγεται στο ίντερνετ τελευταία, ότι ο Λεβέντης έχει πέσει μέσα σε όλα όσα έχει πει πριν 20 χρόνια? Είναι ότι είναι άφθαρτος και δεν έχει εμπλακεί ποτέ στο παρελθόν σε πολιτικές διενέξεις και συμφωνίες? Είναι κάτι άλλο? Θα σας πω. Η ιδιότητά μου ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι δικαστικός επιμελητής. Άρα ζω από κοντά την αγωνία, ζω τον κόσμο από πάρα πολύ κοντά, έρχομαι σε επαφή καθημερινά με πάρα πολλούς ανθρώπους και βλέπω τα προβλήματά τους. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια, αν βάλουμε εδώ και 30 χρόνια που μιλάει ο Βασίλης Λεβέντης, ξαφνικά τον δείχνουν προφήτη. Πέρα από τη λιδωρία, στο πρόσωπό του ξαφνικά είναι ο προφήτης. Τα έλεγε από τότε. Τα πίστευε από τότε ο Βασίλης Λεβέντης. Εμείς δεν τα πιστεύαμε. Γιατί θέλαμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας να ακούσουμε αυτά που έλεγε ο κ. Λεβέντης, αλλά θέλαμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, να πάμε στα μεγάλα γραφεία, να διορίσουμε το παιδί μας και γενικά να εξυπηρετήσουμε όλα τα συμφέροντα
όλα τα μικροσυμφέροντα που έχει ο καθένας μας. Έτσι. Η γνωριμία που έκανα με τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη, με έκανε να πιστώ ότι οι σοβαροί λόγοι που φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικότητας. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ο λόγος του δεν είναι ευχάριστος όταν μιλάει και λέει για το τι πρέπει να γίνει για να ξεφύγουμε από το μνημόνιο. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, για το καλό της πατρίδας. Έτσι. Επομένως, εσύ ως νέος άνθρωπος, ως επαγγελματίας και γενιάρχης, θεωρείς ότι αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης ταιριάζουν στη στάση της ζωής σου. Βέβαια. Ταιριάζουν βέβαια. Σήμερα. Και βέβαια, αν διαβάσουμε τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματος, αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης να κάνει, όπως μείωση αποδοχών των αιρετών και εξωματώχων κατά 50%. Ποιος δεν το θέλει αυτό να γίνει. Απόλυση των 1.500 εργαζομένων που δουλεύουν στη Βουλή, που είναι όλοι συγκινικά πρόσωπα βουλευτών και υπουργών. Να επιστρέψουν όλοι αποσπασμένοι στις θέσεις τους. Το ρουσφέτι να ποινικοποιηθεί, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Έτσι. Να καταργηθούν όλες οι πολλές συντάξεις που παίρνουν. Το ξέρετε ότι πάνω από 300.000 Έλληνες παίρνουν πάνω από 3 συντάξεις αυτή τη στιγμή. Να επιστρέψουν τα 3 συντάξεις. Βέβαια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που παίρνουν και 5 συντάξεις και 6 συντάξεις. Που όλα αυτά στην πορεία θα φανούν και θα το δείτε ότι είναι έτσι. Να επιστρέψουν τα χρήματα οι Έλληνες του εξωτερικού. Και να φορολογηθούν με το 15% και να του λένε φασαρία. Κάτι που δεν έγινε μέχρι τώρα, ούτε με τη λίστα Λίχτενστάιν, ούτε με τη λίστα Λαγκάρντ, ούτε με τίποτα δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Και κανένας δεν έχει φέρει τα λεφτά του πίσω. Δεν υπάρχει. Ναι, γιατί οι περισσότεροι είναι μέσα στις λίστες οι πολιτικοί, οπότε δεν έχουν, δεν μπορούν να κουμπίσουν. Α, μπράβο. Άρα αυτό ζητάει ο κ. Λεβέντης. Να οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας να αρχίσουν να εξαλείφουν σιγά σιγά. Έχει βάλει κίνητρα για φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις που θα επανεπενδύουν τα κέρδη τους. Να μειώσει τους βουλευτές από τις 300 στους 150. Ποιος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Ο Βαγγέλης Γιουβρής είναι ένας άνθρωπος που ζει στα Τρίκαλα και είναι ελεύθερος επαγγελματίας με ζωή. Δεν έχει ασχοληθεί με το δημόσιο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Όχι, όχι. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ωραία. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην περιφέρεια, πόσο εύκολο είναι να επιβιώσει με το καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Αν δεν γίνουν πολιτικές αλλαγές, αν δεν γίνουν βαθιές ρήξεις στην οικονομία, μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να ξεκινήσει σήμερα και να επιβιώσει. Σήμερα, κύριε Ρήμα, δεν μπορεί κανένας να επιβιώσει με αυτή την πολιτική. Όλοι οι νέοι άνθρωποι που έχουν ευτυχία, τους βλέπουμε καθημερινά. Ή θα δουλεύουν στις καφετέρειες, ή θα έχουν, αν είναι επιχειρήμα, να δουλεύουν και στις καφετέρειες, έτσι. Και πάντα βέβαια ορομίστοι οι άνθρωποι, ή θα έχουν φύγει από το εξωτερικό. Τα μεγάλα γραφεία που υπάρχουν και στην επαρχία που είναι πάρα πολύ λίγα, έτσι, τα μεγάλα γραφεία δεν μπορούν να αποσχολήσουν πολύ προσωπικό. Γιατί δεν υπάρχει δουλειά, δεν τα λένε. Από τη στιγμή που έχουν γίνει όλα αυτά τα capital control, που η οικονομία και θα φανούν στο προσεχές μέλλον, έτσι, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση. Δεν μπορεί με λίγα λόγια ένας νέος επαγγελματίας να στήσει τη δουλειά του, να βοηθηθεί από το κράτος, έτσι, και να καταφέρει να επιτύχει, για να μπορέσει να ζήσει. Άρα δεν το ξεκινάει καν. Και όλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν από τη χώρα. Κάτι που είναι λυπηρό για την Ελλάδα. Ενώ παλαιότερα υπήρχε η άποψη να μπουν στο δημόσιο. Τώρα η άποψη είναι το όνειρο είναι να φύγουν από την Ελλάδα. Έτσι. Το όνειρο παλιά ήταν να μπουν στο δημόσιο και το όνειρο πλέον είναι να φύγουν από την Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Είχα παρακολουθήσει μια συνέλευση του πρόεδρου του κόμματος, τον Ιωσήφ Παπαδόπουλο, το οποίο ήταν αρκετή και θα την βάλουμε και σαν link κάτω το βίντεο. Και μου έκανε εντύπωση η θέση του για το δημόσιο. Δηλαδή είναι μια θέση την οποία πλέον όλοι την θεωρούν λογική, αλλά πριν από 30 χρόνια ήταν αιρετική. Αυτά που λέει δεν είναι εύκολα, έτσι. Δηλαδή, κι όμως, εσύ σαν νέος άνθρωπος μπαίνεις στην τοπική κοινωνία και μιλάς για θέσεις οι οποίες δεν είναι οι εύκολες, είναι οι δύσκολες. Ο κόσμος νομίζει είναι έτοιμος για δύσκολες λύσεις. Πρέπει να πάρουμε εδώ. Έχουμε φτάσει πριν να πάρουμε τις δύσκολες λύσεις για να φύγουμε από το μνημόνιο. Δηλαδή, εάν απογορεύσει δεύτερη και πλέον σύνταξη και να μην είναι πάνω από 1.000 ευρώ, δεν είναι το καλό ή δεν μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχος. Αυτοί που παίρνουν 3.000 και 4.000 ζουν δηλαδή και οι άλλοι να πεθάνουν. Η απογόρευση στους συνταξιούχους να εργάζονται δεν πρέπει να πάρθει. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες είναι έτσι. Περικοπή σε συντάξεις σε όσους διαθέτουν εισοδήματα από άλλα. Δεν πρέπει να κοπούνε. Η απόλυση όλων των αργόμισθων από το δημόσιο.
που δουλεύουμε 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε όλο το δημόσιο, που αντί το δημόσιο να προσφέρει στους Έλληνες την στήριξη και να βοηθάει, βοηθάμε εμείς το δημόσιο, αν είναι δυνατόν. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Έχει βάλει κι άλλα. Έχει βάλει μέγιστο χρόνο παραμονής κάποιου μέλους στην κυβέρνηση έως τα 12 έτη. Μέγιστη υπηρεσία στην Πρωθυπουργία 2 θητείες. Κάτι άλλο που ακούστηκε και το διάβασα πρόσφατα. Είναι ως αφορά τους βουλευτές. Ναι. Λέει ότι στο κόμμα του Βασίλη Λεβέντη ο βουλευτής θα αναλλάσσεται. Θα αναλλάσσεται. Ναι, κάθε 6 μήνες θα ανεβαίνει κι άλλος βουλευτής. Είναι με λίστα οι βουλευτές. Καταρχήν, όπως ξέρετε, ψηφίζουν με λίστα, δεν ψηφίζουν με πρόσωπο. Κάθε 6 μήνες θα αναλαμβάνει ο επόμενος στη λίστα να διαδέχεται τον προηγούμενο. Πολύ σκληρό για έναν νέο βουλευτή, ο οποίος θα ήθελε να εξαντλήσει την εταιρεία. Είναι σκληρό, αλλά είναι δημοκρατικό. Είναι δημοκρατικό. Είναι δημοκρατικό, κύριε Ρήνο. Φαντάζεστε τώρα σε αυτούς που πιάνουν τη θέση και λένε το χρόνο θα δουλέψουμε και ο χρόνος πάει στην επόμενη τετραετία. Όλοι αυτοί οι εργατοπατέρες που κάθονται μέσα και δουλεύουν. Ακριβώς. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τώρα για τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ένα μέτωπο με τους μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία λόγω του πολέμου στη Συρία βέβαια και έχουν κατακλείσει την Ελλάδα, πηγαίνουν στην Ευρώπη, πλέον οι Ευρωπαίοι ενώ πριν δεν τους ήθελαν να τους αγκαλιάζουν και τους αγαπάνε και ενώ πριν ήθελαν να τους αφήσουν εδώ μόνιμα και να μην πάρουν κανέναν. Πώς βλέπει το κόμμα σας το θέμα της μετανάστευσης? Θα σας πω, κύριε Δήμο. Ήδη εμείς δεν αντέχουμε σαν χώρα. Ήδη οι δικοί μας άνθρωποι, οι Έλληνες πολίτες, πεινάνε αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολλοί, έτσι. Κάθε μέρα μπαίνουν χιλιάδες μέσα. Δεν αντέχει η χώρα μας αυτό το πράγμα. Αλλά όσοι έχουν υποδοχή... Μακάρι να αντέχαμε, έτσι. Μακάρι να αντέχαμε, εννοείται. Γιατί πρόσφυγες σαν τους Σύριους, τους χρειαζόμαστε. Οι Σύριοι, άμα δείτε μαζί τους, όταν έρχονται, από ανθρώπους που μιλάω στα νησιά, έχουν όλοι από ένα κινητό τηλέφωνο και το βιβλιάριο καταθέσει. Η Σύρη είναι πλούσιος λαός, δεν είναι φτωχός λαός. Και αν δείτε, αν έχετε παρακολουθήσει τώρα τελευταία στη Γερμανία που τους περιμένουν και τους χειροκροτούν, ναι, τα λεφτά τους χειροκροτούν γιατί θα πάνε όλα τα λεφτά στη Γερμανία, έτσι. Χειροκροτούν και εδώ θα μείνουν. Έχουν φθηνό εργατικό δυναμικό και θα τους πάνε εκεί. Άρα θα... Και εδώ θα μείνουν αυτοί που δεν δαθοποιούνται. Θα μείνουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Στον ήλιο μοίρα. Αυτό όμως δεν λέει κανείς. Ότι αυτοί που έχουν χρήμα φεύγουν στην Ευρώπη και αυτοί οι οποίοι θα ψάχνουν για δουλειά μαζί με τους υπόλοιπους θα μείνουν εδώ. Εδώ δεν αντέχουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούν ούτε καταβλισμό σωστό να κάνουν. Να κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι. Και βλέπετε ότι υπάρχουν 2 και 3 υπάλληλοι για να εξυπηρετήσουν κατά χιλιάδες που θα έπρεπε να είναι οργανωμένα. Μετά τις 10 το βράδυ, κύριε Ρήνο, στα νησιά, απογορεύεται το λιμενικό να βγει έξω. Για το λόγο ότι δεν έχει καύσιμα. Και το ξέρουν αυτό από απέναντι. Και μετά τις 10 το βράδυ βάζουν μπροστά την Τουρκία τις βάρκες και τους περνάνε όλους απέναντι. Το γνωρίζετε αυτό? Ότι γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή στα νησιά. Δηλαδή περιμένουν να σταματήσει το λιμενικό να ελέγχει και συνέχεια πάνε όλοι μαζί και έτσι, μπράβο. Κάνουν απόβαση. Έτσι, έτσι μπράβο. Μετά τις 10 το βράδυ δεν μπορεί να κινηθεί το λιμενικό. Δεν μπορεί να κάνει. Ποια είναι η άποψη? Αν ακούσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν ακούσατε και τον Τσίπρα, το είπε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, το είπε στη διεθνή έκθεση. Μας φέρνει αλλού. Αυτό που είπε. Δηλαδή δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, υπάρχει μια συνειδιοκτησία των σύνορων. Αυτό σας το αφήνω σε εσάς να το εκλάβετε κατά το δοκούν. Να ρωτήσω τώρα, ο Βασίλης Λεβέντης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους οργανισμούς όπως ανήκει η Ελλάδα. Τι πρεσβεύει, θεωρεί ότι καλώς είμαστε στους οργανισμούς, είμαστε μέσα αλλά δεν έχουμε πάρει αυτό που θα πρέπει να έχουμε πάρει, θα πρέπει να βγούμε, ποια είναι η άποψή του, ποια είναι η άποψη του κόμματος, η δική σας, η άποψή του είναι σαν υπέρ βουλευτή. Έτσι, η άποψή του είναι υπέρ το ευρώ, πρέπει να παραμείνουμε στο ευρώ με πάση θυσία, αλλά να καθαρίσουμε όλες τις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Γιατί δεν πιστεύω, κύριε Ρήνο, ότι αν πάμε, αν έβλεπαν οι Ευρωπαίοι ένα νοικοκύρημα και μια συμμόρφωση στη χώρα δεν μας βοηθούσαν όπως έπρεπε. Έτσι. Θέλουνε οι Ευρωπαίοι να παραμείνουν μέσα. Άσχετα από τις διάφορες φωνές που βγαίνουν τώρα τελευταία και ακούγονται ότι δεν πρέπει να είμαστε στο ευρώ και όλα αυτά. Το ευρώ είναι μια χαρά.
Είναι πάρα πολύ καλό νόμισμα για τη χώρα μας. Έτσι, και πρέπει να παραμείνουμε στο ευρώ. Εκεί είναι το μέλλον καταρχήν. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Αλλά χρειάζεται γενναίες μεταρρυθμίσεις. Φάνηκε ότι ο Τσίπρας ήταν ένας καθόλου διορατικός άνθρωπος, έτσι, και με τις διαβουλεύσεις έφερε τη χώρα εδώ και 7 μήνες στα μαγαζόνια, με όλα αυτά που συνέβησαν με τα capital control, να μην ξεχνάμε τις λιποθυμίες των γερόντων που κανένας δεν βγαίνει να τα πει από τα μεγάλα κόμματα, και αν παρακολουθήσετε στις συνεδρίες που κάνουν με τα μεγάλα κόμματα, και είναι η Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν λένε καθόλου θέσεις να κάνουν. Ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Σίγουρα δεν θέλει να κυβερνήσει κανένας από αυτούς και πετάει τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Πρόκειται με την εκλογική να έχουμε μια συνεργασία των κομμάτων. Θα γίνει μια κυβέρνηση από πολλά κόμματα μαζί. Σε αυτή την περίπτωση, οι Έλληνες Κεντρώοι θα συμμετέχουν σε μια τέτοια... Οι Κεντρώοι είναι καθαροί. Θα βοηθήσουν την κάθε κυβέρνηση εφόσον περνάει τα δικά τους... αν υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Αν έχουν τις θέσεις τους. Τις δικές τους θέσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Στα Τρίκαλα πόσοι υποψήφοι υπάρχουν στην Ένωση Κεντρών? Είναι τέσσερις. Πόσοι... Είναι τέσσερις. Τέσσερις. Ναι. Για ένα νέο κόμμα που η ουσία είναι τώρα υπάρχει μεγάλη διεύρυνση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι πολλοί πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων προσπάθησαν να μπουν στην Ένωση Κεντρών. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν μπροστά και σε ένα τηλεφώνημα όταν ήμουν με τον πρόεδρο που έγινε από το πρώην βουλευτή που ήθελε να προσχωρήσει στο κόμμα. Και... Για την καρέκλα, για να πάρει καρέκλα, έτσι. Καρέκλα, την καρέκλα. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Την καρέκλα. Ποια ήταν η απάντηση του Λεβέντη? Μετά και κατηγορηματικά ο πρόεδρος τον απέφυγε και του είπε ότι δεν μπορείς να είσαι μέσα. Ο πρόεδρος θέλει νέα άτομα, έτσι, να δουλέψουν, να είναι άφθαρτοι πολιτικά και να δώσουν νέα πνοή στην Ελλάδα. Το παλιό σύστημα όλο πρέπει να φύγει. Πρέπει να γκρεμιστεί. Τέλος. Στην πλειοψηφία αυτών που έχετε δει, των ανθρώπων που έχετε δει στην Ένωση Κεντρών, κύριε Γιουβρή, περισσότεροι σε τι ηλικία βρίσκονται? Δηλαδή είναι νέοι άνθρωποι, είναι μεγαλύτεροι? Οι περισσότεροι είναι όλοι νέοι άνθρωποι της ηλικίας μου. Οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Το άλλο που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο ο Βασίλης Λεβέντης έβγαινε από τη Θεσσαλονίκη κυρίως, στη Βόρεια Ελλάδα σε κανένα. Ναι, ναι. Αλλά ναι, ναι. Στην Αθήνα ήταν απαγορευμένος διαροπάλου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι το τελευταίο εξάμηνο περίπου έχει πρόσβαση πλέον και σε αθηναϊκά μέσα. Το φοβούνται ή το χρειάζονται? Αρχίζουν σιγά σιγά να το φοβούνται, κύριε Ρήμα. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο σιγά σιγά να τον βάλουν και αυτόν στο ότι να εμείς σε βγάζαμε και εμείς λέγαμε για σένα. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν θέλουν να τον αφήσουν να κυβερνήσει με κανέναν τρόπο. Γι' αυτό και... μεγάλος λιδωρισμός πέφτει στο πρόσωπό του από τα ΜΜΕ, από το διαδίκτυο, πάρα πολύ, πάρα πολύ, έτσι. Ο πόλεμος του διαδικτύου είναι σκληρός. Τοπικά όμως, στα Τρίκαλα, ποια θεωρείτε, σαν υποψήφιος βουλευτής, ότι είναι τα άμεσα έργα αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα Τρίκαλα τοπικά? Δηλαδή, ποιες είναι οι πρώτες ανάγκες της περιοχής? Τα Τρίκαλα είναι ένας αγροτικός, μια αγροτική περιοχή. Το μεγαλύτερο μέρος είναι στην αγροτική περιοχή. Όλο το βάρος πέφτει στην αγροτική παραγωγή. Έτσι. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στην αγροτική παραγωγή. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τους αγρότες. Κάτι που δεν έχει δοθεί. Οπότε ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα με τις εξαγωγές και με τη Ρωσία, με τις εισαγωγές που έχουν σταματήσει, αυτό έχει πλήξει φοβερά την περιοχή, έτσι. Ναι, ναι. Και τα Τρίκαλα και όλη την Ελλάδα. Έτσι, θα δώσει μεγάλη έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή. Γιατί έχει συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, από 40% που ήταν, έχει συρρυκνωθεί στο 2,5%. 2,5%? 2,5%, ναι, ναι, όπως ακούτε. Με απομισκευτικές διάφορες περιοχές. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι η παραγωγή, η πρωτογενής παραγωγή είναι διαλυμένη, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, βλέπω γέρους αγρότες που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε μια οικονομική κατάσταση που τους θέλει απλά να πεθάνουν, να τα παρατήσουν. Ναι. Οι νέοι θέλουν να φύγουν, δεν θέλει κανείς να δουλέψει στον τόπο του. Ναι. Και από την άλλη, οι φόροι αυξάνουν όλο και περισσότερο. Θα σας πω κάτι απλό, κύριε. Τώρα με τα capital control, όλοι οι αγρότες δεν μπόρεσαν να πάρουν χρήματα
για να στηρίξουν την αγροτική τους παραγωγή. Έτσι. Χρήματα που χρειάζονται, που να κινηθούν. Απολυπάσματα. Δεν έγινε κάποια πρόληψη τους αγρότες. Δεν έγινε τίποτα. Ακριβώς. Και όλη η παραγωγή, η καρπούζοπαραγωγή να σας πω που είχαν εδώ, σαπίζαν μέσα στα χωράφια και πήγαινε ο κάθε έμπορος. Έτσι. Και τα έπαιρνε σε εξευθελιστικές τιμές στην παραγωγή του. Γιατί δεν είχε ο άνθρωπος λεφτά να κινηθεί. Όταν βλέπεις να παίρνει 7 λεπτά το κιλό το καρπούζι, ας πούμε, στον τόνο είναι κάπου 70 ευρώ και να το πουλάει. 7 λεπτά γίνεται, το κιλό ήταν κάπου στο εμπόριο, τα πουλούσαν 2 και 3 ευρώ, έτσι. Επομένως, ουσιαστικά μια αριστερή κυβέρνηση βοήθησε τον καπιταλισμό, τον άκατο καπιταλισμό με θανάτου. Στο έπακρο. Η Ένωση και την άλλη, τι προτίθεται να κάνει για τους αγρότες? Να τους αποδώσει η γη με πολύ φθηνό ενίκιο, έτσι, ώστε να αυξηθεί το εδαφικό πεδίο των δραστηριοτήτων, όλων των αγροτών. Να αυξήσει την τελειοπτική ικανότητα των αγροτών για αγορά λοιπασμάτων, σπόρων, εξοπλισμό μηχανημάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται, έτσι. Να κάνει δημιουργία τιμών προστασίας των προϊόντων, κάτι βασικό που δεν υπάρχει, έτσι. Και πληρωμή από τη μεταποίηση στον παραγωγό, με εγγύηση του κράτους, βασικό αυτό. Να εφαρμόσει ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και να οργανώσει και αγροτικές εταιρείες. Ώστε να μπορούν οι ίδιοι αγρότες να... Μπορούν οι ίδιοι αγρότες με μορφή μιας αγροτικής εταιρείας, έτσι. Θα είναι μια ιδιόμορφη μορφή αυτήν τοπικής συντηρητικής και εμπορικής εταιρείας με αντικείμενο επιχειρηματικότητα στην την παραγωγή, την τυποποίηση και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό, έτσι. Ανάλογα σε άλλες περιοχές θα γίνουν άλλα. Κατανοητό. Ένα από τα πολλά πράγματα που βλέπω σε διαπερνές περιοχές της Ελλάδας είναι το σύστημα υγείας. Ναι. Εγώ είμαι από τη Ρόδο, το σύστημα υγείας στη Ρόδο, το δημόσιο είναι σε κακά χάλια. Πώς είναι το σύστημα υγείας στην περιοχή σας? Το μεγαλύτερο αγκάθι. Σήμερα πήγαμε στο νοσοκομείο για μια δουλειά που είχα και ένας υπάλληλος μου είπε εκεί ότι όπως πάμε, είναι το μοναδικό, έτσι, στα Τρίκαλα. Που ήταν και αυτό να συγχωνευτεί με την καρδίτσα, με το γειτονικό νομό, τελικά παρέμεινε. Μου είπε ότι όπως πάμε, θα κλείσει και το νοσοκομείο εδώ. Δεν έχουν ούτε ένεση. Δεν έχουν τίποτα. Ό,τι θέλουν πρέπει να πας στο φαρμακείο να τα πάρεις για να πας στο νοσοκομείο. Ουσιαστικά το προσωπικό έχει μείνει μόνο του να παλεύει για να κρατήσει τα νοσοκομεία ανοιχτά. Έτσι. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αντί η υγεία να είναι ο πρώτος τομέας. Ο πρώτος τομέας. Η υγεία και η παιδεία, κύριε Ρινό. Και θα έπρεπε και τώρα μιλάμε για ιατρικό τουρισμό και δεν γελάμε και δεν κλαίμε μόνοι μας, έτσι. Έτσι. Θα φέρουμε ξένους και γαλάνους, προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας και δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας στους δικούς μας κατοίκους. Απίστευτα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Το ανακοίνωσε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ότι έκανε, κατήργησε τα 5 ευρώ. Έκανε μεγάλα πράγματα στην υγεία. Μπόρεσε και τα κατήργησε. Το ανέφερε σαν έργο. Έργο. Στη φοιτεία. Είναι δηλαδή να γελάς, να ντρέπεσαι με αυτά που λένε, έτσι. Δεν δίνεις τα 5 ευρώ, αλλά δεν παίρνεις τίποτα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, έχουν φτάσει όλοι οι Έλληνες σε εξυπνιστικά πλέον επίπεδα διαβίωσης και γενικά. Πάμε πάρα πολύ, έτσι. Έτσι. Και έσκυψε ο Στέφανος ελληνικός λαός στο κεφάλι. Έχει σκύψει το κεφάλι. Και δέχεται ανδιαφυσβήτητα ό,τι του πούνε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα των εκλογών, πώς το βλέπουμε? Με τι θα είμαστε ευχαριστημένοι? Η Ένωση Κεντρών με τι θα είναι ευχαριστημένη? Η Ένωση Κεντρών, κύριε Ρήνο, να είστε σίγουροι ότι θα υπερβεί το 7%. Ο πρόεδρος μιλάει για 10% και για 12%, έτσι. Και εγώ πιστεύω στα λόγια του ότι θα είναι πάνω από 10% και ο κόσμος όλος πρέπει να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει Ένωση Κεντρών, γιατί είναι ο μόνος που λέει τις αλήθειες και αν μπορέσει να αλλάξει το σύστημα. Όλοι χρειάζονται με την ψήφο τους να προσπαθήσουν για να αλλάξουμε αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Γιατί θα έχουμε πάλι τον δικοματισμό, πάλι τα ίδια φαινόμενα και η φωνή μας δεν θα ακούγεται από κανένα πολίτη. Και κανένας δεν πρέπει να σκεφτεί στο πίσω μέρος του μυαλού του να ρίξει άκυρο. Θέλουμε τη βοήθεια και τη δύναμη του λαού, έτσι, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε αυτονόητα πράγματα. Αυτά που θέλουμε. Πιθανότητες συνεργασίας, είπαμε ότι μόνο αν υπάρχει κάποια προγραμματική
σύμπνοια. Ο κύριος Ρεβέντες, κύριε Ρινό, δεν θέλει υπουργεία, δεν θέλει θέσεις. Δεν θέλει θέσεις. Δεν θέλει να περάσουν την κυβέρνηση ο ίδιος. Έτσι, να περάσουν τις δικές του θέσεις. Που οι θέσεις θα τις στείλει απλά με ένα χαρτάκι. Με ένα πολύ απλό χαρτάκι. Θα παραμείνει αδιάλειπτος. Το δήλωσε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που έγινε στο Βελίδιο. Εντυπωσιακό. Ναι. Ότι και θέλει να τους ζητήσει όλους να ζητήσουν ένα συγγνώμη για τα έσχη που έχουν διαπράξει. Και το 10 με 12% που θα πιάσει ο Βασίλης ο Λεβέντης να είστε σίγουρος ότι στόχος του είναι η Ένωση Κεντρών να είτε το τρίτο κόμμα σε δύναμη πανελληνίως. Αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί ένας νέος άνθρωπος που κατεβαίνει πρώτη φορά στην πολιτική θα πρέπει να μεταφέρει τα όνειρά του και τα βιώματά του στη Βουλή, έτσι ώστε να ξεδρομήσει αυτό το μέρος κάποια στιγμή και να μπουν νέες ιδέες, να βγει σκόνη και η μπόχα από εκεί μέσα. Αυτονόητο. Και αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία, θα ήθελα από εσάς να μου πείτε μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο στο οποίο ο Βασίλης Λεβέντης βάζει την κορυφή στο δόρυ του. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που εσείς σαν Βαγγέλης Γιουβρής, η Ένωση Κεντρών και ο Βασίλης Λεβέντης, ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ζητήσει να αλλάξει αυτόν τον τόπο μετά τις εκλογές. Να αλλάξει. Να αλλάξει. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτόν. Είναι η οικονομία, τα μνημόνια, είναι η υγεία. Από πού θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει από το σπίτι του. Είναι η δικαιοσύνη. Θα ξεκινήσει από το σπίτι του λαού. Που είναι η Βουλή. Δικαιοσύνη στην από Βουλή λοιπόν. Ξεκινήσει. Έτσι. Εάν δεν ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το σπίτι μας πρώτα, κύριε Ρήνο, δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τίποτα παραπέρα. Πρέπει να διορθωθούν από μέσα για να βγάλουμε την εικόνα προς τα έξω. Πρέπει από μέσα να αρχίσουν να διορθώνονται οι βάσεις. Έτσι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Για τον χρόνο που μου δώσατε να ακουστούν οι θέσεις. Ελπίζω την επόμενη φορά να θα συζητήσουμε να είστε βουλευτής στην Ένωση Κεντρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρήνο, για τον χρόνο που μου δώσατε. Καλό απόγευμα. Yes. Να είστε καλά.